Γεια σας και πάλι φίλοι μου. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα ήθελα να σας δείξω πώς να κατεβάζουμε το Saints Row 2 για τον υπολογιστή. Το Saints Row 2 είναι ένα παιχνίδι περίπου σαν το San Andreas και έχει διάφορα πράγματα με συμμορίες, με αυτοκίνητα και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αρκεί να το κατεβάσουμε, θα πάμε να κατεβάσουμε πρώτο το mTorrent. Θα πατήσουμε Get mTorrent και Free Download εδώ πέρα. Θα το κατεβάσουμε και θα το κάνουμε install. Αφού τελειώσουμε από το mTorrent, θα περάσουμε στο Demo Tools, το Lite. Θα πατήσουμε Download Free. Περιμένουμε λίγο να φορτώσει. Τώρα ανεβάζω βίντεο, γι' αυτό αργεί. Πατάμε εδώ κάτω Download που μας έχει. Το κατεβάζουμε και το κάνουμε Install. Μετά, αφού τελειώσουμε από το κατέβασμα του mTorrent και το κάνουμε Install, τελειώσουμε από το κατέβασμα του demo του στο like και το κάνουμε install. Περνάμε μετά στο τρίτο link και το τελευταίο, που είναι το παιχνίδι μας. Το παιχνίδι είναι 3,48 GB και κάνει περίπου 1,5 με 2 ώρες να κατέβει. Θα πατήσουμε Get this torrent εδώ πέρα και θα το ανοίξουμε το mTorrent. Εάν δεν μας το έχει εδώ πέρα έτοιμο το mTorrent, θα πατήσουμε επιλογή και θα πάμε να βρούμε σε ποιο μέρος έχουμε κάνει install το mTorrent. Συνήθως είναι τοπικό δίσκο C, Program Files E86 ή αρχεία εφαρμογών E86. Και είναι εδώ μέσα. Το επιλέγουμε το .exe, το ανοίγουμε και κατεβάζουμε το παιχνίδι. Όπως είπα, μετά από 1,5-2 ώρες περίπου που κάνει να κατέβει, αφού θα μας έχει κατέβει, θα πάμε στις λήψεις και θα βρούμε αυτό το φάκελο που λέει Saints Row 2 Black Box. Πατάμε εδώ πέρα και έχει μέσα δύο αρχεία. Εμάς μας ενδιαφέρει το αρχείο το ISO. Είναι το πάνω πάνω αρχείο που είναι 3,48 GB. Θα κάνουμε δεξί κλικ εδώ, άνοιγμα με Demo Tools στο Lite ή το Power ISO. Εγώ προτιμώ το Demo Tools στο Lite. Εάν δεν μας το έχει εδώ πέρα, θα πάμε να βρούμε σε ποιο μέρος το έχουμε κάνει install και θα επιλέξουμε επιλογή προεπιλεγμένου προγράμματος, αναζήτηση, και θα πάμε να βρούμε που έχουμε κάνει το install του Demo Tools στο Lite. Συνήθως είναι τοπικό δίσκο C, αρχεία εφαρμογών E86 ή Program Files E86, Demo Tools Lite, dtlite.exe, πατάμε άνοιγμα και το κάνουμε install. Επιλέγουμε και όλος να μας βάλει εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας στο install και το εικονίδιο θα είναι αυτό εδώ πέρα. Μισό λεπτό για να το βρω. Είναι αυτό εδώ πέρα, Saints Row 2. Δεν χρειάζεται κάποιο crack να βάλετε, παίζει έτσι το παιχνίδι. Απλώς κατεβάζουμε τώρα το κάνουμε install, κατεβάζουμε demo του slide, το κάνουμε install, κατεβάζουμε το παιχνίδι περίπου 1,5 με 2 ώρες, ανάλογα και όλη την ταχύτητα του internet που έχετε. Πηγαίνουμε μετά στις λήψεις, βρίσκουμε το αρχείο ISO, το ανοίγουμε με το demo του στο light, το τρέχουμε, το κάνουμε install, βάζουμε ένα, μας βάζει εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας, δεν χρειάζομαστε crack και το τρέχουμε μετά από εδώ πέρα και μπορούμε να παίξουμε. Λοιπόν, αυτά. Όποιος χρειαστεί βοήθεια να μου στείλει σε σχόλιο να το βοηθήσω. Δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κάτι. Αυτά φίλοι μου, θα δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.